Ονομάζομαι Τάξη Αλεξανδράκης, είμαι από το Σωματείο της Λακωνίας και θέλω να αναφερθώ σε ορισμένα θέματα τα οποία είναι, θεωρώ, σημαντικά για τη συζήτηση που γίνεται σήμερα. Έχουμε αυτή τη στιγμή μία ενημέρωση πολύ ανησυχητική για την περίπτωση μιας σεισμικής δόνησης και μάλιστα εδώ κοντά στην Αθήνα. Η πολιτική προστασία για μας είναι μηδέν. Αν συμβεί κάτι, δεν υπάρχει κανένας προγραμματισμός. Δυστυχώς, δεν πρόκειται να σωθεί κανένας. Διότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, χωρίς πραγματικά σχεδιασμό που θα πρέπει να γίνεται εδώ και χρόνια, για το οποίο συνεχώς φωνάζουμε. Παράλληλα, έχουμε το ζήτημα του οικονομικού κανονισμού που δυστυχώς σε σας παρακαλώ, συγγνώμη κύριε Αλεξάνδρα. Σας παρακαλώ λίγο ησυχία στην αίθουσα. Σας παρακαλώ. Ο οικονομικός κανονισμός που θα έπρεπε να έχει εφαρμοστεί από το 2012, τότε που ψηφίστηκε, με δυστυχώς τη συμμετοχή και τη ΕΣΑΜΕΑ, πήγε πίσω, πέρασε όλο το 20 και μετά από την απόφαση που δόθηκε πρόσφατα με τον καινούριο νόμο, πάμε για να εφαρμοστεί μετά την 1η-1η του 2023. Δυστυχώς πάλι το τονίζω με τη συμμετοχή και τη ΕΣΑΜΕΑ σε αυτές τις αποφάσεις, που είναι κάτι το οποίο είναι πολύ άσχημο και συμβαίνει και σε διάφορες άλλες επιτροπές, ώστε τελικά τα αυτονόητα ζητήματα να μην γίνονται ποτέ για μας. Συνεχίζω και θέλω να αναφερθώ στον πρόσφατο νόμο, στην πρόσφατη προκήρυξη μάλλον για τον 2643, με δύο θετικά και ένα αρνητικό. Το πρώτο θετικό είναι ότι επιτέλους, μετά από 14 χρόνια, ξαναβγήκε προκήρυξη. Ασχέτως αντιθέσεις, μπορεί να μην είναι και τόσες πολλές ή να προλάβει περισσότερες. Το δεύτερο θετικό είναι, και χαίρομαι και προσωπικά γι' αυτό γιατί έχω δουλέψει πάρα πολύ για το κομμάτι αυτό, όπως ο νόμος ορίζει, γίνονται αποδεκτά και τα πιστοποιητικά πρώτο 2011. Πρέπει πλέον η ελληνική πολιτεία να ξεπεράσει την τάση που είχε να διώξει αυτά τα πιστοποιητικά τα εφόρου ζωής ως απαράδεκτα και να αρχίσει πλέον όπως η ένωση τάξη ορίζει να τα αποδέχεται. Και ευτυχώς στην πρόσφατη προκήρυξη έγινε αποδεκτό. Το σημαντικό πρόβλημα βέβαια και αρνητικό σε αυτή την προκήρυξη είναι ότι χωρίς καμία δυνατότητα παρέμβασης κανενός από εμάς ζητείται το πιστοποιητικό μας να περάσει από μία fast track επιτροπή τσάτρα πάτρα και αμελητή χωρίς να έχουμε καμία δυνατότητα άρνησης του αποτελέσματος, υπαναχώρησης ή έστασης θα δίδεται κατευθείαν για να προχωρήσει η διαδικασία του 2643. Δεν διασφαλίζεται ότι το ποσοστό αναπηρίας μας θα είναι το ίδιο και δεν διασφαλίζεται ότι θα είναι εφόρου ζωής. Που σημαίνει ότι κάποιοι από εμάς, αν κάνουμε αυτή τη διαδικασία και δεν πάρουμε και τη θέση, μπορεί να εμφανιστούμε με ένα πιστοποιητικό αναπηρίας το οποίο θα έχει χαμηλότερο ποσοστό και ξέρετε τι σημαίνει να πέσει το ποσοστό σου κάτω από εκεί που είναι τώρα αυτή τη στιγμή. Είναι μια απαράδεκτη κατάσταση και φυσικά τελείως παράνομη, μιας και η ένωμη τάξη πάντα δίνει τη δυνατότητα στον ενδιαφερόμενο να κάνει μια παρέμβαση και να διορθώσει το κακό σκήμενο. Όμως εδώ αυτό δεν έχει γίνει και είναι πάρα πολύ άσχημο. Στο κομμάτι της ηλεκτρονικής προσβασιμότητας, το ψηφιακό κράτος προχωράει και εμείς από πίσω. Πόσοι είναι από εμάς που ξέρουμε να χειριζόμαστε υπολογιστές και όλες αυτές τις εφαρμογές που υποτίθεται ότι πρέπει να μας δίνουν τα χέρια. Δυστυχώς, και οι μεγαλύτεροι αυτό το βιώνουν ακόμα βαθύτερα, και οι άνθρωποι με πρόβλημα αισθητηριακό, όπως είμαι και εγώ που είμαι διπλός, αντιμετωπίζουμε ιδιαίτερα προβλήματα με τις μη προσβάσιμες εφαρμογές που υπάρχουν, όπως και όλους τους μη προσβάσιμους ιστοτόπους του ελληνικού δημοσίου που δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τόσα χρόνια τα ανεχόμαστε σαν αναπηρικό κίνημα. Είναι πραγματικά εξαιρετικά περίεργο αυτό το πράγμα που καταφέρνουμε. Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά τα στοιχεία που αναφέρω και κλείνω βέβαια με το βασικό μας ζήτημα το ότι πρέπει πλέον να ξαναδούμε αυτόν τον ταλέπορο πίνακα εκτίμησης αναπηρίας που καταστρέφει ζωές ανθρώπων που περνούν από εκεί και ταλαιπωρεί ιδιαίτερα όλους μας μαζί με την κακή συμπεριφορά των μελών των επιτροπών στις επιτροπές του ΚΕΠΑΡ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας.